Γιώργος Χάλαρης. Ακούγομαι, Είσαι με ακούς? Να μιλάμε στον ενικό μέμο. Ναι, Γιώργο. Έτσι. Άλλωστε, είμαι... Και από την άλλη. Είμαι επηρεασμένος από τους δημάρχους. Λίγο πιο δυνατά μόνο, γιατί δεν έχει και... Άλλο, ό,τι θέλει. Λοιπόν, νομίζω ότι έβλεπα ότι έβλεπες όλα αυτά. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος Λευρεωτικής είπε πάρα πολλά σοβαρά, πολύ σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, μια γενικότερη θέση της Ένωσης Συλλόγων για το ζήτημα των ανεμογεννητριών στο Πανί, για τα γεγονότα που γίνονται γύρω μας. Μέμο, να σου πω ένα πράγμα. Δεν έχουμε ενημερωθεί, πρώτον. Δηλαδή, το έχω παράπονο ότι η Ένωση και όλοι οι Προέδροι των Συλλόγων δεν έχουν ενημερωθεί απάνω σε αυτό το θέμα. Και ο κόσμος είναι ανημέρωτος, διότι ο κόσμος είναι διφορούμενος. Άλλοι ναι, άλλοι όχι, άλλοι δεν ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος. Δεν έχουν, ενώ το γνωρίζανε εδώ και χρόνια, δεν έχουν βγει να μας πούνε την αλήθεια. Και τώρα τελευταία στιγμή, μόλις είδαμε τις μπουλντόζες, ξυπνήσαμε. Λυπάμαι γι' αυτό. Εγώ σαν Ένωση έχω ενημερώσει τους συλλόγους, αλλά δεν έχουμε κάνει τελική. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη να δούμε τι γίνεται. Τους έχω αφήσει να δούνε τον κόσμο τους. Αν θέλεις να με ρωτήσεις προσωπικά, σαν Γιώργο Χάλαρη, επειδή θα βρεθεί κάποιος και θα πει πριν 10 χρόνια Γιώργο Χάλαρη στην Ανάφη που ήσουν υποψήφιος, φώναζες να γίνουν ανεμογεννήτριες να εκμεταλλευτούμε τον αέρα και τον ήλιο. Τώρα τι θα πεις, θα είσαι αντίθετος? Ναι, αλλά τότε είπα να το εκμεταλλευτούμε τον αέρα και τον ήλιο για το καλό του κόσμου εκεί να έχει στάμπα ρεύμα. Εδώ τι θα κάνουμε? Θα έχουμε απάνω σε αυτό το ωραίο το βουνό μας που το έχουμε τέλος πάντων κάψει και προσπαθούμε τώρα να το αναστηλώσουμε, αυτά τα κέρατα χωρίς κέρδος κέρατα. Δηλαδή θα έχουμε τις ανεμογεννήτριες χωρίς ο κόσμος να δει κάτι στο λογαριασμό του? Αυτό είναι εμένα που με προβληματίζει. Διαφορετικά βεβαίως την Ελλάδα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε τον ήλιο και τον αέρα. Αλλά έχουν κάνει με την εταιρεία Μέμο μου κάτι που να έχει όφελος αυτός ο κόσμος εδώ? Δεν μας έχουν πει τίποτα. Και αυτό το παράπονο πιστεύω πολλών ανθρώπων. Αυτό το βουνό ξέρεις πολύ καλά. Εγώ τουλάχιστον 17 χρόνια στο Σύλλογο του Νέου Ολύμπου, αλλά και οι άλλοι σύλλογοι, πόσο το έχουμε δουλέψει. Έχουμε διασκεδάσει, έχουμε σκάψει, έχουμε κλάψει, έχουμε φυτέψει για να το έχω. Το βλέπω το πρωί που ανοίγω το παράθυρό μου απέναντι και τα εγγόνια μου μεθαύριο να δουν ένα πράσινο. Να μην βλέπουν και τις ανεμογεννήτρες χωρίς να έχουν ένα όφελος. Εκεί θέλω να πω, ποιοι θα μας πούν την αλήθεια τελικά? Ποιος θα βγει μπροστά να πει, ρε παιδιά, ελάτε εδώ, έχουμε κάνει αυτή τη συμφωνία? Να μάθει και ο κόσμος. Μπορείς να με ρωτήσει κάτι, να σταματήσω. Γιώργο, θέλω να σου πω το εξής. Προφανώς είναι αυτή η ατομική, χάνεται και η γραμμή σου, δεν είναι καλή. Προφανώς αυτή είναι η ατομική σου άποψη. Είναι ευκαιρία όμως να πω ένα πράγμα. Το είπα και χθες. Όντως, είμαστε Δήμος Σαρωνικού. Είμαστε ο ενιαίος Δήμος Σαρωνικού. Όμως κάθε δημοτική κοινότητα εκλαμβάνει με άλλη ευαισθησία και με άλλη νοοτροπία οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στην κοινότητα και ειδικά όταν είναι αυτό σοβαρό. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι, μιλάω γενικότερα το εμείς, θα πρέπει να πάρουμε μέρος και να πάρουμε θέση. Αυτό που είπες, ενημέρωση, πρέπει να γίνει ενημέρωση. Και επειδή το λέω έτσι έξω από τα δόντια, δεν βλέπω τους συλλόγους να κινούνται. Εγώ θα ήθελα τους συλλόγους να κάνουν γενικές συνελεύσεις, να κάνουν ενημερώσεις, έστω και με τηλεδιασκέψεις, να πάρει ο κόσμος μια ιδέα, κάτι, να πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Όχι επειδή κάποιος μένει στο θυμάρι και γίνεται ο χαμός στο πανί, δεν μας ενδιαφέρει να μακριά, γιατί αργότερα θα έρθει και σε σένα. Αυτό ήθελα να πω εγώ ως παλιός πρόεδρος της Ένωσης,
ότι πρέπει και οι σύλλογοι να ενεργοποιηθούν, να μπουν στο παιχνίδι με την έννοια της ενημέρωσης. Το τι θα κάνουν και τι θα αποφασίσουν, δεν το πω εγώ. Έτσι, έτσι. Έχεις δίκιο και γι' αυτό σου είπα την άλλη εβδομάδα θα κάνω εγώ μια κινητοποίηση αρκετή και ακόμη και σε συλλόγους που δεν είναι στην Ένωση και θα τους παρακαλέσω βέβαια να έρθουν στην Ένωση, διότι η Ένωση Σαλονικού είναι μια μεγάλη δύναμη αν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Θα τους παρακαλέσω λοιπόν να έρθουν και θα κάνω επικοινωνία με όλους. Και τότε ωραία. Έχουμε πάλι να τα πούμε, Μέμο. Ωραία. Αυτό είναι πολύ καλό να κάνεις και αυτό πρέπει να κάνεις. Και εσύ και, ό,τι άλλη, και όποια άλλη οργανωμένη ομάδα, γιατί μας ενδιαφέρει η ενημέρωση. Και ό,τι αποφάσισε ο κόσμος. Λοιπόν, Γιώργο Χάλαρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.